Αμέσως θα ξεκινήσουμε στο πρώτο μέρος. Θα πάμε στην Θεσσαλονίκη προκειμένου να συναντήσουμε τους περίφημους Γιαγκίνηδες. Είναι μία παρέα, συγκεκριμένα είναι ο Παναγιώτης και ο Σπύρος. Η λεγόμενη μουσική του δρόμου, έτσι ξεκινάμε σήμερα, κάπως διαφορετικά, κάπως εναλλακτικά, όπως συνηθίζει η εκπομπή μας. Να ξεκινήσουμε με αυτόν τον τρόπο, να συναντήσουμε τους δύο μουσικούς και να μας μεταφέρουν ένα δυνατό μήνυμα. Λοιπόν, βλέπουμε και ένα βίντεο για να μπούμε λίγο στο κλίμα της σύνδεσης. Θεοδώρα, για να ακούσουμε και ήχο λίγο. Ξεκινάμε, πάμε μακριά, σαν αμέρι, σαν γνωστά νερά. Αντανός μου θα είναι στο νησί. Τώρα το πλοίο έχεις αλπάρει κι από τα μάτια σβήνει στεριά. Μες στα κατάρτια πετούνε οι λάρι κι εγώ σου λέω εγγελιά. Μες στα κατάρτια πετούνε οι λάρι κι εγώ σου λέω εγγελιά. Λοιπόν, ένα μουσικό σχήμα που λατρεύει τα ρεμπέτικα τραγούδια και αν κάποιος βέβαια κάνει μία βόλτα εκεί σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, σίγουρα θα τους συναντήσει. Πάμε να γνωρίσουμε τους δύο μουσικούς. Είναι ο Παναγιώτης Σικλαφίδης και βέβαια ο Σπύρος Ζήσης. Μπουζούκι και κιθάρα αντίστοιχα. Την καλησπέρα μας, παιδιά. Καλησπέρα, καλησπέρα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Λεγόμενοι και ως βέβαια Γιαγκίνηδες μουσική του δρόμου, σωστά. Ναι, ναι, πολύ σωστά. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε λίγο, Παναγιώτη, να ξεκινήσω λίγο. Τυχαία, ξεκινάω με σένα. Πώς ξεκίνησε αυτή η όμορφη διαδρομή στους δρόμους της Θεσσαλονίκης? Εγώ να αναφέρω βέβαια και τις ιδιότητές σας, φοιτητής χρηματοοικονομικών ο Παναγιώτης και ο Σπύρος φοιτητής μουσικής. Αυτή η όμορφη πορεία που μας δημιουργεί και όμορφα συναισθήματα, πώς ξεκίνησε? Αυτή η πορεία ξεκίνησε όταν πρωτοήρθαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη σαν φοιτητές. Και οι δυο το είχαμε μεράκι λίγο πριν ξεκινήσουμε με τα φοιτητικά μας χρόνια να πιαστούμε να ασχοληθούμε με το ρεμπέτικο. Οπότε ψάχναμε να βρούμε κάποιον να παίζουμε μαζί. Βρήκα εγώ τον Σπύρο και τα λοιπά. Ξεκινήσαμε να παίζουμε σε μαγαζάκια. Απογοητευτήκαμε τελικά όμως και από το κλίμα και από τα μεροκάματα και από πολλά πράγματα. Και έτσι μέσα σε ένα χρόνο καταλήξαμε να παίζουμε στον δρόμο. Και τελικά βρήκαμε ότι ταιριάζουμε πολύ καλύτερα εκεί πέρα. Και βέβαια, Σπύρο, σας έχουν αγκαλιάσει εκεί οι Θεσσαλονικές και όχι μόνο. Σας γνωρίζουν. Σωστά. Ναι. Το ρεπερτόριο καθημερινά είναι συγκεκριμένο? Το ρεπερτόριο? Όχι ιδιαίτερα. Παίζουμε κάθε μέρα κάνα τετράωρο, αλλά κατά βάση πάει όπως ό,τι έχουμε κέφι να παίξουμε. Μια μέρα που είμαστε χαρούμενοι θα παίξουμε πιο ξεζυγωτικά τραγούδια. Μια μέρα που όχι τόσο θα παίξουμε πιο, θα βγάλουμε πιο πολύ καημό. Δέχεστε και παραγγελιές? Έχει τύχει? Ναι, και παραγγελιές. Ναι. Και το Γιαγκίνηδες πώς προέκυψε? Λοιπόν, το Γιαγκίνηδες βγαίνει από το Γιαγκίνη, που είναι σμυρναίκη λέξη, που σημαίνει φωτιά, πυρκαγιά κανονικά, αλλά μετέπειτα στα ρεμπέτικα τραγούδια χρησιμοποιήθηκε ως ερωτική κάψα, φλόγα, Γιαγκίνη. Δηλαδή έχω Γιαγκίνη στην καρδιά, λένε, σε κάποια τραγούδια. Ξέρετε, σημαίνει... ναι. Που σημαίνει είμαι ερωτευμένος, βέβαια. Καίγομαι τον έρωτα. Λοιπόν, καμιά φορά δεν λέμε ότι όσα μας μαθαίνει ο δρόμος στο πεζοδρόμιο, δύσκολα να τα μάθεις μέσα σε βιβλία και σε πτυχία. Οπότε, τους Γιαγκίνηδες ο δρόμος τι έχει μάθει? Τι μας έχει μάθει? Μας έχει μάθει να δουλεύουμε πολύ σκληρά. Μας έχει μάθει να είμαστε πολύ υπεύθυνοι, δηλαδή κάπως. Δεν έχουμε κάποιο αφεντικό, δεν έχουμε κάποιο να μας πει αύριο την τάδε ώρα περαστική. Πρέπει μόνοι μας να οργανωθούμε, να ξυπνήσουμε, να είμαστε εκεί στην ώρα μας, να πιάσουμε το σημείο, να ξέρουμε τι θα παίξουμε, να προσέξουμε τις φωνές μας. Είναι πολλά δηλαδή. Και είναι καλοχή σαν μουσικούς γενικώς. Ναι. Και η επαφή που έχουμε με τον κόσμο και η αλληλεπίδραση που έχουμε χτίσει είναι, βασίζεται πάρα πολύ στο ότι παίζουμε μουσική στον δρόμο. Και η Θεσσαλονίκη βέβαια το έχει αποδεχθεί, αλήθεια. Η νοοτροπία είναι έτσι πέρα από το χαλαρά.
αγαπάει και τον πολιτισμό και την τέχνη και τα εναλλακτικά. Έτσι είναι, ναι. Δηλαδή ο κόσμος μας έχει βοηθήσει, μας στηρίζει πάρα πολύ και μας αγαπάει. Και στον τρόπο που βγαίνουμε βοηθάνε. Και όπου και να πάμε, έχουμε γενικά ένα καλό κλίμα. Έχουμε βαθύ ο κόσμος. Ναι. Και το μέλλον πώς το φαντάζεστε, το μέλλον? Το μέλλον βασικά, εμάς αυτή είναι αυτό που κάνουμε εδώ πέρα. Γιατί δεν είναι μόνο ότι παίζουμε δρόμο. Διοργανώνουμε μόνοι μας μαζόξεις για ελεύθερο, όποιος θέλει να έρθει. Σαν συναυλίες κατά κάποιο τρόπο με ήχο κτλ. Στο μέρος εδώ που είμαστε. Παίζουμε στον δρόμο, παίζουμε καμιά συναυλίουλα σε μαγαζάκια. Οπότε αυτό που κάνουμε. Θέλαμε απλά να το κάνουμε καλύτερα. Και το βασικό μας... Μεγαλύτερη έκταση για περισσότερο κόσμο, κάπως να το μάθει πολλοί κόσμος. Αλλά νομίζω το μεγαλύτερο μας σχέδιο είναι ο δίσκος που έχουμε βγάλει τώρα. Ναι. Για πάμε να πούμε κάποιες λεπτομέρειες. Πρέπει να σας ρωτήσω πάνω στο δίσκο, σε αυτά τα τραγούδια. Για πείτε μας. Λοιπόν, για το δίσκο. Τώρα στο δρόμο παίζουμε 3 χρόνια. Οπότε μέσα από αυτά 3 χρόνια γνωρίσαμε πολλούς ανθρώπους. Που ήταν ιδιαίτερα άνθρωποι. Δηλαδή, κάθε άνθρωπο είναι διαφορετικό. Μπορεί εν μέρει με την πρώτη ματιά να φαίνεται αυτό ο άνθρωπο, εντάξει, να μην δώσει σημασία. Αλλά άμα το βλέπει συνέχεια στον δρόμο, άμα υπάρχει τέτοιο, το γνωρίζει καλύτερα. Οπότε γνωρίσαμε τόσου ανθρώπου και κάπω φέτο το χειμώνα σκεφτήκαμε, γιατί δεν κάνουμε ένα δίσκο. Θέλαμε να κάνουμε ένα δίσκο. Ναι. Κάποιε προσωπικότητε ξεχωρίσανε. Ναι. Οπότε, όχι απαραίτητα με την καλοσύνη του, πολύ με την παγαποδιά του, με την κακία του κτλ. Οπότε εμείς γράψαμε 8 τραγούδια, το κάθε ένα είναι αφιερωμένο σε έναν άνθρωπο, ο οποίος εμείς πιστεύουμε ότι πρώτον δεν είναι εύκολο για κάποιον άνθρωπο που δεν είναι έτσι μέσα στην πιάτσα, μέσα στον δρόμο κτλ. Να γνωρίσει τέτοιου είδους ανθρώπων. Και πιστεύουμε επίσης ότι είναι μια προσωπικότητα που αξίζει να μείνει γραμμένη κάπου. Μάλιστα. Ναι. Και κάναμε 8 τραγουδάκια για 8 διαφορετικές προσωπικότητες που γνωρίσαμε τον δρόμο. Και για πείτε μας τώρα, πώς μπορούμε να γνωρίσουμε αυτά τα τραγούδια, με τι τρόπο? Λοιπόν, αυτά τα τραγούδια έχουν ανέβει στο Spotify αρχικά. Ναι. Και σε άλλες πλατφόρμες, στο Apple Music και σε τέτοια. Και από το Instagram μας γενικότερα, ναι, που υπάρχουν... για γίνητες που είναι στο Instagram μας, εκεί πέρα ανεβάζουμε πάρα πολύ υλικό και βίντεο. Ναι. Που μπορεί να βρει ο κόσμος τη δουλειά μας. Ναι, έχουν ανέβει τα 4 από τα 8 μέχρι στιγμής. Και προχωράμε και θα ανέβουν όλα μέχρι τέλος του μήνα. Λοιπόν, εμείς ευχόμαστε καλή επιτυχία. Η πόρτα της εκπομπής θα παραμείνει ανοιχτή. Είναι ανοιχτή η υποχρέωσή μας σε αυτές τις εξαιρετικές προσπάθειες. Και τι θα αφιερώσετε τώρα εδώ πέρα στο τηλεοπτικό κοινό? Επίσης, να πούμε ότι θα δούμε την Κρήτη στην Κρήτη το καλοκαίρι. Θα δούμε Κρήτη το καλοκαίρι, ναι. Να περάσουμε μια βόλτα. Από εκεί έπρεπε να ξεκινήσει η συζήτηση. Ναι, βασικά το ξεχάσατε. Και την επόμενη φορά θα έχετε και μαντινάδα να αφιερώσετε, όχι μόνο τραγούδια. Ωραία. Πάμε τώρα να αφιερώσουμε ένα δικό μας. Έγινε, παιδιά, λοιπόν, και έτσι να κλείσουμε. Πάμε. Έτσι. Πάμε. Δώσ' το. Τα δω μόνος μες στο κρύο τραγουδό. Δεν ταιριάξαμε όμως η καταπερτζού. Ήθελες να φτάσεις όταν αστέρια. Και εγώ είχα μια μόνο έννοια στο νου, να πίνω κρασί τα μεσημέρια. Έλα, φύγαμε. Δεν ταιριάξαμε όμως η καταπερδού. Ήθελες να φτάσεις όταν αστέρια. Και εγώ είχα μια μόνο έννοια
στο νου να πίνω κρασί τα μεσημέρια. Τι να πούμε. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Έτσι ξεκινήσαμε την εκπομπή σήμερα με τους Γιαγκίνηδες και ελπίζουμε το επόμενο διάστημα να τα ξαναπούμε. Λοιπόν, χαιρετισμούς, παιδιά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, να είστε καλά.